ποιοτικός ο Αμερικανός του Ολυμπιακού. Σε κάθε περίπτωση και ο Μαργαρίτης μπορεί να παίξει τον ρόλο αυτού του ελαφρού σέντερ. Παίκτες εκτοξεύει τη διαφορά στους 14 και γίνεται διψήφιος 38-24. Να τρέξει η ομάδα, δεν ήταν. Πολύ καλή να το πάλι Χαραλαμπόπουλος. Έκλεψε ο Χαραλαμπόπουλος και φτάνει στο lay-up παίρνοντας και το... Βοητσεκόφσκι. Μια ακόμη καλή άμυνα από τον ΠΑΟΚ, Χαραλαμπόπουλος με Κατσίβελη. Για τέτοιες στιγμές. Τώρα λάθος πάση. Έγινε λάθος. Χαραλαμπόπουλος χωρίς αντίπαλο. Φτάνει στο lay-up γιατί είχε 10 σούτ εντός παιδιάς. Wiggins περνάει μπάλα χαμηλά για τον Μέιερ. Κλέβει όμως με την εμπειρία και την πονηριά του Γκος. Στον ευνηδιασμό ο Χαραλαμπόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ιταλικό πρωτάθλημα και μία στην Ευρώπη. Τζόουνς τρέχει. Βγάζει έξω στον Χαραλαμπόπουλο. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Κι άλλο σουτ. Με τον Κρουμπάλη και τώρα Κόνιαρης. Πάω και είναι μπροστά. 14-12. Ετοιμάζεται ο Τράις Τούβιε. Ο Αυστριακός από τον Ραζιανάκη, εύστοχος. Υπάρχει πρόθεση ούτε για replay ούτε για τίποτε. Κονιάρης, Μαργαρίτης, ξανά Κονιάρης. Δεν δίνει την μπάλα στον Κος που τη ζητάει. Τη δίνει στον Χαραλαμπόπουλο που δοκιμάζει και σκοτώνει. Πολύ άσχημα. Ο Κονιάρης, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μαργαρίτης τώρα. Ο Μαργαρίτης έχει πλέον έκτημα απέναντι στον Ουμπίγια. Εξαιρετική πάσα απέναντι. Ο Χαραλαμπόπουλος στην αξιόν. Τζόχλας. Χαραλαμπόπουλος ελεύθερος από την κορυφή, σκοράρει και αυτός. Rebound στις τελευταίες φάσεις και τους δίνουμε νέες επιθέσεις να προσέξουμε τα rebound. Ενώ ο Χαραλαμπόπουλος παίρνει το τρίποντο και έτσι το... Type action. Margaritis goes and rolls. No one else has touched it yet. Goss kicks it. Giannopoulos knocks down the 15. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε φτάσει και μία διαφορά στο συν 13, βλέπει να χάνεται το μισό σχεδόν από αυτή και να πηγαίνει στο συν 6. Χαραλαμπόπουλος θέλει να απαντήσει στο τρίποντο. Πήρε ελεύθερο σουτ. Άλλο 1,5 λεπτό για το ημίχρονο. Μαργαρίτης για τον Χαραλαμπόπουλο. Μαργαρίτης με τρομερή ένταση στην άμυνα του Γόλκα πάνω του. Χαραλαμπόπουλος έχει 4 και 3. Και οι δύο ομάδες 1-5 τα τρίποντα. Και το πάντο για τον ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο πολύ έκπληξη, γιατί δεν είναι πολύ καλή και η ομάδα στο τρίποντο. Αλλά για το Λάβριο σήμερα είναι έκπληξη. Το παιχνίδι πέρασε ένας αξιόπιστος σουτέρ, ο Θοδωρής Ζάρας για τον ΠΑΟΚ. Χαραλαμπόπουλος σουτάρει για 3 και φτωχή. Να η απάντηση. 3-4 λεπτά στις αρχές του δεύτερου ημιχρονού. Ο Γκος βρίσκει στη γωνία ολομόνο του Χαραλαμπόπουλου που πυροβολεί για 3-50. Ο Γκος την επαναφορά για τον Κόνιαρη. Πάσα στον Τζάκσον. Γκος πέρασε ανάμεσα σε Τόμπι και σαν Μικέλ. Χαραλαμπόπουλος ελεύθερος σε σούτ τριών πόντων. 55. Διασύνη η επιθέση του Ολυμπιακού χωρίς να υπάρχει ισορροπία από το εξωτερικό και το εσωτερικό παιχνίδι της ομάδας. Κοιτάξτε, πάει μπάλα μέσα και κοιτάξτε, αν βγει τώρα το σουτ, θα είναι τελείως διαφορετικό. Χρυσικόπουλος, πέρασε τον Άλεν. Δεν είχε πάσα, επιστρέφει την μπάλα στον Κούνιαρη.
Σαρίς ψάχνει τον Τζάκσον, δίκαιο τον Χαραλαμπόπουλο, καρφώνει αυτός 8-1. Το ίδιο σχήμα με τους δύο forward που εναλλάσσονται, Παπα-Νικολάου με τον Χαραλαμπόπουλο, και αυτός μπορεί να αποστάρει. Ωραία, και δικαιώνει την ωραία. Του Ζάρα, ο οποίος έκλεισε τη δική του παράσταση μέχρι τώρα, τη δική του εμφάνιση στο Βαλκοσένικο, με τους 11 πόντους που έχει στο ταμείο. Πάκο, ο οποίος αρχίζει με Χαραλαμπόπουλο, που εδώ θέλει να παίξει με πλάτη τον κοντή. Μέχρι τώρα του Τζόρτζ και του Κος δεν έχει χάσει καθόλου μα καθόλου την επαφή με τη γερμανική ομάδα. Οπότε προσβλέπει, προσδοκά κάποιος στο δεύτερο μήχρονο, ενδεχομένως τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι να είναι διαφορετικά από τους δύο Αμερικάνους. Δεύτερο στη σειρά. Χαραλαμπόπουλο, τον παρακολουθεί ένας ψηλότερος παίκτης, ο Κουζέλογλου. Μπάλα χαμηλά για τον Χαραλαμπόπουλο. Πολύ ωραίο το τελείωμα από το... Pauk and Tempo and Gaziantep have still not found a way to try and lift it. Move to the far side of the ring. Ο νωρίτερο προπονητής του Pauk, ο οποίος είχε τρομερά παράπονα από τις δύο τελευταίες φάσεις σε άμυνα και επίθεση από τους παίκτες του. Δεν παίζουμε, τι κάνουμε, είναι χαρακτηριστικά τα λεγόμενά του. Από εκεί και πέρα αυτό που ζήτησε για την επίθεση είναι να πάει μπάλα κοντά στο καλάθι, όπως και είναι. Κόνιαρης Χαραλαμπόπουλος έβαλε τους 5 τελευταίους πόντους του ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο και συνεχίζει. Λιά επάνω του, 7ο λάθος για τους Τούρκους. Η διαφορά στα όρια της νίκης του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι. Χαραλαμπόπουλος στέκεται στην κορυφή και δοκιμάζει για 3-40. Κατσίβελης, ο οποίος στους 12 είναι ο top scorer. Χαραλαμπόπουλος το σκέφτηκε. Πάλι σε οργανωμένη άμυνα, με τα δευτερόλεπτα πλέον να είναι 5 για την επίθεση του κεφάλου. Για 3 ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, 2-2. Στη διαφορά ξανά σε διψήφια τιμή. Κόνιαρης με τον Γιάκοβιτς, ο Κρουμπάλη στα 9 δευτερόλεπτα, ο Χαραλαμπόπουλος που πέρασε. Ο Χαραλαμπόπουλος ξεκινάει την επίθεση του από μακριά, απέναντι στον Ζάκη, στον Νικά. Χαραλαμπόπουλος πήρε από τον Τζόνς στο σούτ. Είναι εύστοχος και συμβαίνει. Μπίγια δυσκολεύεται πολύ να ξεφύγει από το σκρίνι του Κρουμπάλη. Έξω ο Χαραλαμπόπουλος απέναντι στον Χάμιλτον. Έχει την ευκαιρία να τον κατεβάσει χαμηλά ο Χαραλαμπόπουλος από τα 6 μέτρα. Της Γκος και Χρυσικόπουλος, οι 5 του Παπαθεοδόρου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Γκος με πάντα κολλημένο πάνω του το Σαν Μιγγέλ. Χαραλαμπόπουλος παίρνει το σουτ 3 πόντων. 2 δευτερόλεπτα, κράτησε την μπάλα και ευστοχείο. Με τους 5 προσωπικούς πόντους μέχρι τώρα στο παιχνίδι και τώρα 6, να κρατηθεί στο προβάδισμα είναι και θέμα ψυχολογίας. Απέναντι στη Σαλό. Ο Χαραλαμπόπουλος φτάνει τους. Ο
για τον άλλο τεπέκτη του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ. Και η πρώτη για τον Παναθηναϊκό έχει φτάσει τους 14 ο Γκάμπριελ. Δύο forward ταυτόχρονα στο παρκέ. Κατσίβελης. Αρλαμπόπουλος πάλι για τον Γκος, ο οποίος ελευθερώνεται και σουτάρει. Το πρώτο καλάθι του αγώνα είναι τριών πόντων στο τρίποντο του Γκος. Ο ίδιος θα σουτάρει ξανά. Βιαστικά ίσως. Χρυσικόπουλος μαζεύει όμως το επιθετικό rebound και ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει μια καινούργια επίθεση. Τζάκσον θα πάρει το σούτ από τα 4 μέτρα. Φτάνει στα χέρια του Κόνιαρης, σου τριών πόντων. Και πάλι ο Κόνιαρης. Καραλαμπόπουλος ανανέωσε την επίθεση και αυτή τη φορά ο Γκος θα ευστοχήσει. Η επίθεση από την αρχή, η μπάλα έξω. Ο Κόνιαρης περνάει ξανά χαμηλά στον Καραλαμπόπουλο, απέναντί του είναι ο Σκέλε. 3 δευτερόλεπτα, 2. Ο Ζάρας, έχει τελειώσει ο χρόνος. Παίκτες του Άρη στις πρώτες πάσες, ο Τσόκλας με τον Πέτε Γουέι, Καραλαμπόπουλος με τον Κρουμπάλη. Καλή συνεργασία. Clock managed the game. Margaritis will set the ball screen and look to roll. Theolopoulos kicks it wide open for three. It's good. Και ότι θα έπρεπε να ανανεωθεί ο χρόνος. Αλλά ο διαιτητής είπε ότι δεν την έπιασε από την εκδίκηση. 1 και 16 για το φινάλε του πόντου Μηδόνου. Τενερίφη ΠΑΟΚ 41-34. Το παρκέ ο Χαραλαμπόπουλος. Την πλάτη του είναι τώρα ο Πουνίτκα. Τζάκσον από τα 4 μέτρα. Η μπάλα χοροπήρει. Πολύς χρόνος. Jones. Ξανά ο Χαραλαμπόπουλος την γυρίζει την μπάλα. Ο Χαραλαμπόπουλος τον... Γκος ο ΠΑΟΚ που στο πρωτάθλημα αγωνίζεται με 4 ξένους. Είπαμε ο ΠΑΟΚ δίνει σημασία στο αναπτυξιακό του κομμάτι. Χαραλαμπόπουλος, απίστευτη πάσα στη γωνία στο Μαργαρίτη, ο οποίος ευστοχεί. Ο Γκος κλείστηκε. Βρήκε επιλογή ο Χαραλαμπόπουλος, έξτρα πάσα ο Μαργαρίτης και αυτός για 3. Turns down the screens. Now we'll come back for him. Klassen will roll. Nice pass again. Klassen just about hangs on. Nice find. Goss for the three. It's good. Σειρά από τον Ολυμπιακό. Χαραλαμπόπουλος, από τον οποίο περνάνε αρκετές μπάλες και με την μπάλα ως δημιουργός πρακτικά. Κυνήγησε ο Πεντεγόη, μπάλα στον Μάρας, ο Ντουβιέρ. Ο Τζόνς πολύ καλή άμεσα. 4 δευτερόλεπτα για την επίδεση του Άρη. 2 και κλέβει. Από την μπάλα και ο Τομπί, Βασιλιάδης. Σαν Μικέλ. Πάσα στον Τόμπι. Μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλο. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το συνεπτά και θα ακούσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη. Ναι, Γιάννη, για ενημέρωσέ μας. Η τεχνική ποινή δόθηκε στον Γιαννόπουλο για μια διαμαρτυρία λίγο νωρίτερα. Ναι. Επειδή εγώ είμαι κοντά στον πάγκο. Τη μια είπαμε για τον Μάριο Ντέλλας, ενώ ο Χρυσικόπουλος θα πάρει το πρώτο τρίποδο του παιχνιδιού χωρίς να βρει στόχο. Θέλει να τρέξει με τον Ατσούρ. Η Ορλαντίνα, γρήγορη επιστροφή. Από τη μια είναι ο Ντέλλας. Προσέξτε, μια ωραία σύμπτωση από τις ιστορίες που μπορεί να φέρει το μπάσκετ και ο αθλητισμός. Ο ΠΑΟΚ έκανε την προσπάθειά του. Κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 18. Κλέβει και την παράταση. They come up empty when a 2-on-1 was just asking to be executed. Lions in traffic, needs a pass, will find one, gets it back. Humanis will look to post low, fills the double team, needs the open man, turns it over. Γιαννάκη ζήτησε να τρέξει η ομάδα, δεν ήταν. Πολύ καλή άμυνα το πάλι Χαραλάμπα. Το 11 επέστρεψε στην Ιταλία, την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα.
θόρυβο και σήμερα είναι το δικό του τέταρτο μάτς. Χαραλαμπόπουλο. Σκόραρε τρεις πόντους όλους όλους με ένα goal foul στο πρώτο ημίχρονο. Σπανούλης έμεινε ελεύθερος, δεν ευστόχησε όμως. Μια άμεση από τον Γκος, μια έμεση με καλάθι και φάουλ από τον Τζάκσον. Γκουγκουρλού. Γκουλασλάν ελεύθερος δοκιμάζει για τρεις. Δυναμικά ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Φρεϊμάνης μέχρι μέσα. Ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος φτάνει στους 7. Πανούλης για 3. Συνεχίζει να είναι άστοχος πίσω από τα 6.75. Σημαντικός. Έχει δώσει ήδη 3 σούτ από μακριά. 40-28. Τα δύο προηγούμενα μάλιστα ήταν και τρίποντα. Μιλουτίνοφ πολύ άτσαλα για τη δική του ποιότητα. San Miguel. To the layup for two, blows it. Defensive rebound is hauled in. Χαραλαμπόπουλο, Τζάκσον, Κατσίβελη, Γκος και Λάκι Τζόνς στους πέντε. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Η πρώτη μονομαχία του Καμαρά με τον Τζάκσον. Γνώστη οι οδηγίες κάποια στιγμή δεν είχαν ακολουθηθεί με τον δέοντα τρόπο απέναντι στον Στογιάννης, γι' αυτό και ο Κνέας. Looks at his options, backs it out. Wants the ball screen from Carter. Doesn't really set it or use it. Ugat steps back. Tough three is long. Defensive rebound.